Έχουμε ένα νομοσχέδιο που στην ουσία είναι νέο μνημόνιο, στο οποίο έχουμε μια κατεδάφιση ακόμα μεγαλύτερη μισθών, συντάξεων, εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών. Έχουμε και 2-3 ζητήματα τα οποία έχει αποκαλυφθεί με δημοσιεύματα εφημερίδων που δεν, έχει που δεν έχουν διαψευστεί από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εργασίας, ότι έχει μείνει και μια κρυφή ατζέντα, συμφωνίες δηλαδή με την Τρόικα που δεν τις περνάνε στο παρόν νομοσχέδιο, για να μην έχει η κυβέρνηση μια συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές. Και μιλάω συγκεκριμένα για το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών που έλεγε ότι το θέμα της απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων, η υπονόμευση του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας με την κατοχύρωση του δικαιώματος lockout, ανταπεργίας των εργοδοτών και μια σειρά άλλα πράγματα και νέα μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών έχουν αφαιθεί το μεν ένα για τον Οκτώβρη, το δε δεύτερο για το συνδικαλιστικό νόμο το Δεκέμβρη και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2016. Και καλό τον Υπουργό Εργασίας να μας διευκρινίσει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με την Τρόικα για αυτές τις πολύ μεγάλες αντεργατικές αλλαγές που σήμερα αποκρύπτονται. Το άλλο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι με αυτό το νομοσχέδιο μειώνονται δραστικά οι επικουρικές συντάξεις και μειώνονται γιατί αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους. Αλλάζει και ο ίδιος ο χαρακτήρας τους. Και ενώ ήταν στο δημόσιο διαναμετικό σύστημα, πάνε στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα των καθορισμένων εισφορών και μάλιστα με ατομικές μερίδες. Δεν υπάρχει πια κοινός κουμπαράς, υπάρχει ατομικός κουμπαράς και μάλιστα όλο αυτό συνδέεται και με μελέτες βιωσιμότητας των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων, που σημαίνει ότι εκτός από τις μεγάλες μειώσεις 20-40% από πρώτη εβδόμου του 2014 που εφαρμόζεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού, μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις ή και μηδενισμό αν κριθεί ότι ένα ταμείο επικουρικό δεν είναι βιώσιμο. Πέρα από το ότι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ενώ ίσχυε ο νέος τρόπος απολογισμού μόνο για το 9ο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, αυτό έχει επεκταθεί και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα επικουρικά, όλα τα υπόλοιπα, και στους ένστολους και στο Υπουργείο Άμυνας και παντού. Μία άλλη επισήμανση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Είναι το απαράδεκτο να μειώνονται εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, κατά κύριο λόγο εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σε λογαριασμούς του ΟΑΕΔ που κάλυπταν κοινωνικές πολιτικές. Με αποτέλεσμα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% να συνοδεύεται με το απαράδεκτο να κόβονται τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα τέκνων που έδινε ο ΑΕΔ για όσους δεν παίρναν αυτά τα επιδόματα μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να θίγονται δηλαδή 200.000 οικογένειες στη χώρα μας που έπαιρναν αυτά τα οικογενειακά επιδόματα, που μάλιστα για το πρώτο παιδί ήταν μόνο 8,22 ευρώ το μήνα. Αυτό βρήκατε να κόψετε, κύριε Υπουργέ? Είναι δυνατό? Και ταυτόχρονα να κόβονται τα επιδόματα μητρότητας και ασθένειας στις εργαζόμενες μητέρες για τη λοχεία και τον τοκετό τους. Είναι απαράδεκτο να μειώνεται τις εισφορές 3,9%, να συνοδεύεται με περικοπή αυτών των κοινωνικών επιδομάτων του ΟΕΔ, να μην ωφελείται καμιά μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί 17 ευρώ το μήνα είναι για ένα μισθό 1.000 ευρώ, αλλά να υποφελούνται κυρίως οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις και να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Επίσης, θανάσιμο χτύπημα στο ασφαλιστικό σύστημα είναι η κατάργηση σχεδόν όλων των κοινωνικών πόρων, την οποία κάνετε μέσα από το παρόν νομοσχέδιο. Περίπου 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσει το ασφαλιστικό σύστημα. Εάν τα συνοδεύσουμε, κύριε Πρόεδρε, με τα 2 δις που θα μειωθεί το 2014 η χρηματοδότηση κρατική, με τα 10 δισεκατομμύρια που χάνει ετήσια το ασφαλιστικό σύστημα λόγω ανεργίας και μείωσης μισθών λόγω των μνημονιακών πολιτικών, και με τα 8 δις ετησίως που χάνει από την εισφοροδιαφυγή λόγω πάλι των μνημονιακών πολιτικών, τι θα έχουν να δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία? Αυτή η μείωση θα συνοδευτεί δυστυχώς και από μείωση των συντάξεων την οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση. Επίσης, ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι εκτός από αυτά έχουμε και την επέκταση και διευκόλυνση της εφαρμογής της ενοικιαζόμενης εργασίας. Παντού πλέον, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς κανέναν έλεγχο, και κυρίως επεκτείνεται στην οικοδομή και κυρίως στα λεγόμενα μεγάλα έργα. Πιανού δώρο δίνεται, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς προσωπικά βεβαίως, η κυβέρνησή σας και η Τρόικα, με αυτή τη ρύθμιση, πέρα από το ότι είναι μια απάνθρωπη μορφή απασχόλησης? Οι άνθρωποι δεν είναι ποδήλατα, δεν είναι μηχανάκια, δεν είναι σπίτια, δεν είναι μαγαζιά να τους νοικιάσεις. Έχουν δικαίωμα και για πλήρη και σταθερή απασχόληση και για αξιοπρεπή μισθό. Απαράδεκτο. Και επίσης, το τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, είναι το θέμα των τριετιών.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, στο νομοσχέδιο λέει καθαρά ότι από, ότι από αυτή την χρονιά για όσους είναι μακροχρόνιοι άνεργοι και θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα παίρνουν τις μισές τριετίες. Απαράδεκτο πράγμα. Οδηγείται σε ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις θα παίρνουν αυτούς γιατί θα τους στοιχίζουν λιγότερο και θα αφήνουν άλλους. Και έχετε και κρυφή διάταξη που είναι στις παρακάτω διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια που μιλάτε για μια μοναδικής αξίας μισθό, για νέο νόμιμο ελάχιστο μισθό και ουσιαστικά εκεί καταργείτε τις τριετίες. Τις οποίες παγώσατε, κύριε Υπουργέ. Και δεν το λέει κανείς σας από την κυβέρνηση. Με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6, 28 Δευτέρου του 2012. Κλείνετε, παρακαλώ. Έχουν παγώσει όλες οι τριετίες. Όλες οι τριετίες έχουν παγώσει μέχρι να μειωθεί η ανεργία στην Ελλάδα κάτω από 10%. Δηλαδή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τρόικας και του ΟΣΑ, μετά το 2030. Μα είναι δυνατόν να συμπιέζεται όλους τους μισθούς προς τον κατώτερο μισθό, να μπαίνει κάποιος στη δουλειά με 586 μεικτά και να βγαίνει στα 67 του χρόνια με 586 μεικτά. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, μαζί με την απελευθέρωση λειτουργίας των καταστημάτων, μαζί με την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είναι πραγματικά ένα νέο τρισχυρότερο μνημόνιο. Καλούμε σε παλαϊκό ξεσηκωμό να μην περάσει αυτό το τερατούργημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.